Διαστήματα πέμπτης αυξημένης στις ελάσσονες κλίμακες. Πέμπτη αυξημένη, για παράδειγμα, είναι το διάστημα ντο σολ δίεση. Σε ποια κλίμακα θα μπορούσε να βρίσκεται το διάστημα ντο σολ δίεση? Η λογική είναι η ίδια που ακολουθήσαμε όταν βρίσκαμε τις συγχορδίες στις κλίμακες. Και όταν είχαμε μια αυξημένη συγχορδία, τι κάναμε? Τι κάναμε, θεωρούσαμε την κορυφή της συγχορδίας ως τον προσαγωγέα της κλίμακας. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και εδώ. Κορυφή του διαστήματος πέμπτης αυξημένης είναι ο προσαγωγέας ελάσσονας κλίμακας. Ντο σολ δίεση, σε ποια? Κορυφή του διαστήματος είναι το σολ δίεση. Η νότα σολ δίεση είναι προσαγωγέας της κλίμακας λα ελάσσον. Άρα το διάστημα ντο σολ δίεση βρίσκεται στην κλίμακα λα ελάσσονα. Και η θεμέλιος του διαστήματος ντο σολ δίεση δεν είναι άλλη από την τρίτη νότα της κλίμακας λα ελάσσον. Η κλίμακα λα ελάσσον λοιπόν και πάνω στην τρίτη βαθμίδα της, στη νότα ντο, τοποθετούμε τον προσαγωγέα. Έτσι λοιπόν φτιάχνεται ένα διάστημα πέμπτης αυξημένης στο ντο σολ δίεση, το οποίο θεμελιώνεται στην τρίτη νότα μιας ελάσσονος κλίμακας, συγκεκριμένα στην κλίμακα λα ελάσσονα. Για την έβρεση σε κλίμακες διαστημάτων τετάρτης ελαττωμένης, αναστρέφουμε τα διαστήματα και ακολουθούμε τη διαδικασία έβρεσης διαστημάτων πέμπτης αυξημένης. Σολ δίεση ντο, για παράδειγμα, είναι ένα διάστημα τετάρτης ελαττωμένης. Θα θεωρήσουμε το σολ δίεση, τη θεμέλιο τώρα πια, ως προσαγωγέα, ή θα αναστρέψουμε το διάστημα και από σολ δίεση ντο θα το κάνουμε ντο σολ δίεση, ακολουθώντας τη διαδικασία που μόλις περιγράψαμε.